Τελευταία στιγμή προσπάθησε να κάνει το σουτ, επενέβη εκεί τελευταία στιγμή ο Μπενχάιν και παραχώρησε κόρνερ. Ο Γκόνιας με πολύ φάλσο από την άλλη πλευρά. Ο Τάτσις πιάνει την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στα χέρια του Στράουμπερ. Ο Μπανίλ Ταλ εδώ σε μια προσπάθεια, βγάζει μια πάσα για τον Ταχόρ. Κλείνεται αυτός μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να βγει, βρίσκει χώρο για σουτ. Ο Ελευθερόπουλος όμως πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μπρούμεκ, μια προσθενή πάσα για τον Ράις Μπρούνο τον Βραζιλιάνο. Για να δούμε την επιλογή του Βραζιλιάνου. Είναι πολύ έξυπνη πάσα μέσα στην περιοχή. Το πλασέ Ελευθερόπουλος. Πολύ μεγάλη απόκρουση του Ελευθερόπουλου στο σουτ του Κρίσπης. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος έδειξε εδώ τα ανακλαστικά του, τα πολύ καλά ανακλαστικά του Ολυμπιακός. Τώρα για να δούμε αυτή την προσπάθεια με καλές προϋποθέσεις. Ο Γκόνιας βρίσκει τον Χούτο που είναι ξεμαρκάριστος, ο Λαύρος Χούτος. Το σουτ βάλα κοντράρι φτάνει στα χέρια του Στράουμπερ. Για να δούμε η πάσα από την άλλη πλευρά. Φτάνει στον Προχωρένικο το σουτ, δυνατό Ελευθερόπουλος και αυτή τη φορά από τον Κοέν Λιράν το σουτ. Προσπαθεί να ξεφύγει, μπαίνει ο Άσερτον, το 1-0 για τον Ολυμπιακό που ανοίγει το σκορ με τον Λαύρο Χούτο στο 43ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση με τον Λαύρο Χούτο, τέλειο το κοντρόλ, κρατάει τον έλεγχο της μπάλας, ξεφεύγει και με αριστερό ιδανικό σουτ τη στέλνει στην αριστερή γωνία του Στράουμπερ, ο Λαύρος Χούτος. Που παίρνει εδώ μια εξαιρετική πάσα. Χούτος μέσα στην περιοχή. Εύκολα το γκολ. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο τρίτο λεπτό. Με το ξεκίνημα λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου ήταν πολύ καλή η πάσα του Στολτίδη για τον Λαύρο Χούτο. Ξέφυγε ωραία. Έφτασε τέτα τέτ με τον Στράουμπερ. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία η πάσα. Ξεπέρασε και τον Στράουμπερ και στο κενό τέρμα. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 2-0. Λαύρος Χούτος, που βλέπουμε εδώ στο πρώτο πλάνο, πρωταγωνιστής από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Τζόρτζεβιτς κέρδισε ωραία από τον Παντσίλ και βγάζει μια πάσα για τον Ντερμιτζόγλι. Ντερμιτζόγλι μέσα στην περιοχή, αφήνει για τον Τζόρτζεβιτς για σιγουριά. Η σέντρα του Τζόρτζεβιτς, ωραία Ντερμιτζόγλι, κεφαλιά η μπάλα, λίγο out. Να ο Πιτσιρικάς που στην πρώτη επαφή με την μπάλα βρίσκεται κοντά στον γκολ. Η πάσα εδώ για τον Μπανίλ Ταλ που ανατρέπεται και ο Βακ. Ο διαιτητής δείχνει το σημείο του πέναλτι. Μπενχάιν λοιπόν στην εκτέλεση του πέναλτι και το γκολ για την Μακάβη, η μείωση του σκορ στο 66ο λεπτό. Ενώ πλησιάζουμε πάντα στο τέλος του παιχνιδιού. Καλή πάσα εδώ για τον Σίλιτς. Ωραία τρίπλα πάνω στον καφέ. Σίλιτς μέσα στην περιοχή. Στρώνει την μπάλα. Το σουτ δυνατό. Πούτσε κορέα προσπάθεια. Έδιωξε τελευταία στιγμή στο σουτ του Μπανίλ Ταλ, καλή απόκρουση του Μπούτσεκ. Μια καλή ευκαιρία για την Μακάμπι να φτάσει στην ισοφάριση. Όμως ο Μπούτσεκ είχε διαφορετική άποψη. Κράτησε το 2-1. Εδώ η πάσα στο πιθενά.